Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει μονόπλευρα τις ευθύνες της Ρωσίας, συρρυκνώνοντας τις διαστάσεις ενός τεράστιου προβλήματος καταστροφής πολιτιστικών μνημείων, για το οποίο φέρει εξίσου τεράστιες ευθύνες. Χρησιμοποιείτε το ζήτημα με σκοπιμότητα για την πολεμική σας προπαγάνδα. Εμφανίζετε τις καταστροφές ως συνέπεια του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ξεκίνησε από τις αντεπαναστατικές ανατροπές, τότε που εξυμνούσατε τον Πούτιν, το δικό σας παιδί και τους ομοίους του. Καταστροφές αντιφασιστικών και σοβιετικών μνημείων καταγράφονται στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και σε Πολωνία, Βαλτικές χώρες, Γερμανία, Βαλκάνια, ενώ στη Φιλανδία μόλις απομακρύνθηκε και το τελευταίο άγαλμα του Λένιν. Οι καταστροφές και οι βανδαλισμοί συνοδεύονται προκλητικά με αντικατάσταση από ναζιστικά κατασκευάσματα. Συναντηθήκαμε με την UNESCO στο Παρίσι, η οποία περιορίζεται στην παρακολούθηση του διαρκούς εγκλήματος. Αναδεικνύουμε την κατεπίγουσα λήψη μέτρων προστασίας των αντιφασιστικών και σοβιετικών μνημείων, τον τερματισμό των καταδικαστέων ενεργειών από κυβερνήσεις, περιφερειακές αρχές και ναζιστικές συμμορίες σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης των λαών. Να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την καταστροφή τους, παύση κάθε δίωξη τώρα σε βάρος όσων τα υπερασπίστηκαν.